Όπως η υγεία, συνάδελφοι, η ιατρική έρευνα και η πρόληψη, όλα μετρούνται με στόχο το η κερδοφορία, έτσι και η δημόσια εκπαίδευση νοσεί πολύ σοβαρά με άμεσα θύματα τους μαθητές, τα παιδιά μας δηλαδή, τους εκπαιδευτικούς και εμάς τους γονείς. Επιβεβαιώθηκε ότι ακόμα και σε ειδικές συνθήκες, το κράτος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ισότιμη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τις ανισότητες. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, ως Ομοσπονδία Αττικής, πήραμε πρωτοβουλίες για την προστασία της δημόσιας υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι ενώσεις και εκατοντάδες συλλογοί δεν μείνανε σιωπηλοί. Οργανώνουμε τη δράση μας ώστε τις συνέπειες της πανδημίας σε υγεία μόρφωση εργασιακά να μην τις πληρώσει ο λαός μας. Αναδεικνύουμε ότι μέσα σε αυτές τις ειδικές συνθήκες η κυβέρνηση δοκιμάζει μέτρα για την επόμενη μέρα. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε συμμετοχή του σε ηλεκτρονικό μάθημα με σχολείο της Μυτιλίνης, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί όλοι δοκιμάζονται σε εικόνες που θα ζούμε στο μέλλον στην εκπαίδευση, ουσιαστικά δίνει τον τόνο ώστε σε πολλές περιπτώσεις πιθανά η έλλειψη εκπαιδευτικών, ειδικά σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, να καλύπτονται με ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως μαθήματα. Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά, τα παιδιά μας οι μαθητές δεν είναι κώδικοι, δεν είναι usernames, αλλά προσωπικότητες που η ολοκληρωμένη μόρφωσή τους πρέπει να συνοδεύεται με κοινωνική επαφή και το διαπαιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο που έχει μόνο το σχολείο. Η κυβέρνηση έχει τη μοναδική ευθύνη και έχει όλο το χρόνο για να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να ανοίξουμε ασφάλεια τα σχολεία, χωρίς να μετακυλεί το κόστος και την ευθύνη σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν είναι ευθύνη του γονιού εργαζόμενου οποιοδήποτε lockdown του σχολείου να το πληρώσει ουσιαστικά με υπερορία, αφού χθες ήδη κατάργησε την ειδική άδεια και την εκάλυπτη με υπερορίες. Στα σχολεία της Αττικής, εκτός από αυτό που ακούστηκε εισαγωγικά με τη μάσκα αερόστατο και το σφινάκι παγούρι, έχουμε τάξεις υπόγεια, κοντέινερ, χωρίς δυνατότητα αερισμού, 27 πλέον τμήματα με τον νέο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών και ουσιαστικά να μιλήσουμε με μέσο όρο, έτσι όπως και η Υπουργός μίλησε. 1,5, 1,5 καθαρίστρια σε σχολικές μονάδες της Αττικής. Είναι σημαντικό λοιπόν να διεκδικήσουμε συνολικά μέτρα προστασίας και αυτό χρειάζεται να γίνει σήμερα και υπόθεση των ταξικών σωματείων που είμαστε εδώ με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, ανεξάρτητα του δημοσιονομικού βάρους που επικαλείται η κυβέρνηση και μακριά από μειοψηφικές αντιδραστικές απόψεις που στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν το οργανωμένο κίνημα των γονέων από τα δίκαια και ρεαλιστικά μέτρα που προτείνει για σήμερα. Απόψεις που ουσιαστικά διευκολύνουν την ίδια την κυβέρνηση να μεταφέρει τη συζήτηση σε παιδεία βολικά για αυτήν. Ατομική λοιπόν ευθύνη για μας, για τον καθένα μας, είναι μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και όλους εμάς να παλέψουμε από κοινού για ουσιαστικά μέτρα για να μην γίνει διαχείριση της πανδημίας αφορμή για να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες των παιδιών της εργατικής τάξης, των παιδιών μας. Παλεύουμε λοιπόν για επισκευή σχολείων, εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, ώστε να διασφαλίζονται οι απαραίτητες αποστάσεις σε κάθε τάξη και αποφασιστική μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15 μαθητές. Άμεση αξιοποίηση σχολείων που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια και άλλων κρατικών υποδομών ή ακόμα και ιδιωτικών που πληρούν προϋποθέσεις. Και ξέρετε, αυτό διασφαλίζει όχι μόνο την υγεία των παιδιών μας, αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία που ένα τρίμηνο τη χάσανε. Παλεύουμε για έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να προσληφθεί ο απαραίτητος αριθμός εκπαιδευτικών που να ικανοποιεί τις παραπάνω ανάγκες. Κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς, εδώ και τώρα. Μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού. Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζόμενων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται υγειονομικοί όροι. Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προμήθεια του απαραίτητου υλικού μέσα ατομικής προστασίας ή καθορισμού σε πολλά σχολεία της Αττικής δεν έχουν φτάσει και πολύ περισσότερο θερμόμετρα που δεν υπάρχουν πουθενά. Άμεση επανέναρξη του προγράμματος των σχολικών γευμάτων για όλα τα παιδιά μας, χωρίς εμπλοκή ιδιωτών. Και διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που θα χρειαστεί να ελέγχεται η διάδοση του ιού. Δηλώνουμε ότι όσο το αγαθό της εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται δημόσια και δωρεάν καθολικά για όλα τα παιδιά μας,
Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τη μόρφωση που δικαιούνται τα παιδιά μας σήμερα. Με συλλογικές διαδικασίες λοιπόν, σε κάθε Δήμο, μαζί με τα ταξικά σωματεία, συζητάμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε σχολείο και οργανώνουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας προς όλες τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό την ασφάλεια, την ισότιμη μόρφωση των παιδιών μας σήμερα.